Δεν είναι υπέροχο, Τούλα! Υπέροχο είναι, κύριε Λομασίνη, υπέροχο! Το βάλς είναι ο αγαπημένος μου χορός! Δεν μιλάω για το βάλς, μικρή ανόητη, μιλάω για το γεγονός ότι όπου να είναι θα συλλάβουν τον Άλκη! Αχ ναι, και αυτό υπέροχο είναι! Δεν είναι μόνο υπέροχο, είναι θαυμάσιο, είναι θεσπέσιο, είναι, δεν μπορώ να πω, μόνο με νότες μπορώ να εκφραστώ! Ταραραμ, ταραραραμ, ταραραραμ, ταμ, ταραραμ, ωραία είναι ταραμ, αλλά μήπως να σταματήσουμε λίγο γιατί ζαλίστηκα. Δεν θα σταματήσουμε Τούλα τώρα, δεν θα σταματήσουμε πουθενά. Τώρα μπροστά μας είναι μόνο η κορφή. Ταραραμ, ταραραραμ, ταραραραμ, ταμ, δεν μας σταματάει τίποτα. Μπορεί να μας σταματήσει η πίτσα που έφαγα και είναι έτοιμη να βγει. Όχι, αυτό να μην το διακινδυνεύσουμε. Τούλα, καταλαβαίνεις, όπου να είναι θα έρθει ο Άλκης. Το συμβούλιο τον περιμένει και όχι μόνο το συμβούλιο. Να πάω εγώ τώρα. Ναι, ναι, να φύγεις να μην μου λερώσεις το γραφείο. Και άμα έρθει ο Άλκης, να με ειδοποιήσεις. Μάλιστα. Αχ, πολύ ευαίσθητο είναι αυτό, κορίτσι. Δεν πειράζει, θα χορέψω μόνος μου. Ταραραρα, είμαι θεός, ταραραρα, είμαι ο καλύτερος, είμαι καταπληκτικός, ταραραρα. I love me, I love me, I love me. Μην το λες αυτό. Μην το λες καθόλου. Πήγαινε τώρα και προσεκτικά. Μαμά, 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 κάμου, μαμά, μαμά, μαμά. Σε λίγο όλα μας τα όνειρα θα γίνουν πραγματικότητα. Τι, είναι έγκυος η γυναίκα σου. Καλά, κι εγώ πώς δεν το κατάλαβα. Όχι, μαμά, όχι. Σε λίγο θα τους συλλάβουν όλους. Και την Άντζελα. Και θα είμαι εγώ από μια γωνιά να παρακολουθώ τη σύλληψή της. Δεν μπορείς, δεν μπορείς. Αλλά εγώ θα είμαι μπροστά την ώρα που θα συλλαμβάνουν τον Άλκη. Το πιστεύεις, μητέρα, το πιστεύεις. Φοβερό δεν είναι αυτό, δεν είναι φοβερό. Μαμά, 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 μαμά. Γεια. Yeah. I need a hero. Μπορούμε να συντομεύουμε όσο γίνεται τη διαδικασία, σε παρακαλώ πολύ. Πώς να χωρέσεις μια στιγμή, μια ολόκληρη ζωή. Δικό σου. Τη Μιμή δεν είσαι από το Σμύρνη μου, αγαπημένη, αλλά ταυτίστηκα. Μπράβο, και επειδή ταυτίστηκε, θα πάρει όπω όλοι μα από μια βαλίτσα. Άντε, για σένα δύο. Δύο σάκου παίρνω όταν πηγαίνω στο γυμναστήριο. Θα αγριέψω, ε. Εντάξει, πάσου. Θα λείψουμε καιρό. Μακάρι να ξέρα, τελείωνε. Θα κάνει κρύο εκεί που θα πάμε. Να πάρω τη γούνα μου. Όχι, μάλλον να μην την πάρω. Πού είσαι, Αχιλέα, τόσε κλήσει, γιατί δεν πήρε πίσω. Παράτα την πρόβα και βρε τη μικρή, ερχόμαστε να σα πάρουμε. Φύγαμε. Θέμης μπαζάκα στα πέτρινα χρόνια. Στο γνωστό μέρος. Το σύνθημα θα είναι Ταρζάν. Το θυμάσαι, ρε. Ωραία, και πού είσαι. Όχι κινητά και τέτοιες αηδίες, και σέλφι και... Ναι. Όχι, βρε. Τι λες, ρε Μανολάκη, τώρα. Θα ανεβάσεις στο Facebook. Ο Χρήστης Μανούλης είναι ευτυχής αγώνα παράνομης πυγμαχίας, μωρέ. Τι πω να πει, θες να σε δει γυναίκα σου. Πήγαινε σε ένα σουβλατζίδικο, πάρε ένα δίπιτο και βγάλε φωτογραφία να σε καμαρώσει. Εν πάση περιπτώσει, εγώ στο λέω γιατί ξέρω, σ' αρέσουν τα στοιχήματα. Ο αγώνας είναι καθαρός. Παράνομος, αλλά καθαρός. Εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω. Κάνε ό,τι θες. Μην γκρινιάζεις μετά όταν μάθεις ότι άλλοι βγάλανε παραδάκι. Ωραία. Δες πόσα λεφτά μπορείς να μαζέψεις και πάρε με, εντάξει. Έλα, γεια, σε περιμένω. Μαμά, θα πάω κι εγώ στους αγώνες με τον παππού. Σήκω πάνω, σήκω πάνω. Τι κάνεις εδώ? Ό,τι γαζί, κρυφακό του παππού. Ορίστε, ορίστε, παράδειγμα που δίνεις στο παιδί. Να λέει ότι η οικογένειά του κρυφακού είπε από τις πόρτες. Ενώ εσύ δίνεις καλύτερο παράδειγμα, κατευθείαν αρχινωνός. Τι είναι αυτά που ακούω για αγώνες και στοιχήματα? Είναι ο μόνος τρόπος να βγάλουμε κάποια λεφτά γρήγορα. Πολύ ωραίο παράδειγμα δίνεις στο παιδί. Μπράβο, μπράβο. Το γρήγορο χρήμα το βγάζουμε με παρανομία. Σταμάτα. Δεν είναι παρανομία.
Είναι ένα αθλητικό γεγονός. Θα πάω κι εγώ μαζί με τον παππού σε αυτό το αθλητικό γεγονός. Μου αρέσουν αγώνες. Εσύ να πας στο δωμάτιό σου να διαβάσεις. Hello, είμαι ήδη στο δωμάτιό μου, όπως κι εσείς. Τότε να πας στο σαλόνι να κάτσεις. Αμάνωσες είμαι μάνας. Ούτε μια απόφαση δεν μπορείτε να πάρετε. Έλα, έλα, μου έχεις και άποψη. Έχει δίκιο το παιδί. Μπαμπά, σταμάτα γιατί δεν σε παίρνει καθόλου. Τον ακούς πως απαντάει. Είναι πανέξυπνος ο παιδιά σας. Αφάδια λέγεται αυτό παιδάκι μου, όχι εξυπνάδα. Το καταλαβαίνεις ότι δεν έχει άλλο αντρικό πρότυπο. Μόνο εσένα που το μοιείς την παρανομία. Τι σας μωρέ, γι' αυτό τα κάνω όλα. Γι' αυτό. Για να αγοράσω το σπίτι να έχει ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι του. Τι νομίζεις, θέλω να μ' ανάβεις άνθρωπος να οργανώνω παράνομους αγώνες. Για σένα το κάνω. Για σένα και για το παιδί. Βρε μπαμπάκα μου. Το ξέρω, αλλά θέλω να προσέχεις όχι μόνο για το παιδί. Και εσύ θέλω να προσέχεις. Προσέχω. Μόνο εσένα και αυτόν έχω. Είναι ασένια σου. Θα έχεις και εμένα και αυτό. Και άμα θες και το Θανάση. Τι να σου πω, βρε παιδάκι μου. Δεν υποφέρεσαι. Δεν υποφέρεσαι. Η μικρή που είναι, δεν τη βρήκες. Μίλησαμε στο τηλέφωνο. Θα περάσουμε να την πάρουμε. Τι φάση. Κινδυνεύουμε, μας κυνηγάνε. Πες μέσα. Το μουσείο κοσμάτων. Αγόρι μου, φεύγουμε. Αφήσαμε πίσω τα πράγματα, το σπίτι. Πήραμε μόνο τα αναγκαία. Θα μας συλλάβουν, Αχιλλέα. Πες μέσα. Μου το είπε ο Πέτρος. Πρέπει να κρυφτούμε λίγες μέρες μέχρι να δούμε τι θα κάνουμε. Εγώ δεν υπάρχει περίπτωση, δεν φεύγω. Γαμώτο τις πρόβες σου, σκέφτεσαι. Τι θέλεις, δεν είμαι μόνος μου. Θα κρυφτώ στο βεστιάριο. Τώρα που βρήκα χώρο δεν εγκαταλείπω. Αχιλλέα, σκέψου για μια στιγμή λογικά. Στο βεστιάριο. Θυμάστε τότε που είσαστε μικρά και είχατε κρυφτεί στην ντουλάπα. Τη μισή μου ζωή έχασα. Ναι, μετά από τρεις μέρες αφού το κατάλαβες. Πάντα ήμουν έτσι πολύ άσχολη. Άντζελα, σε παρακαλώ. Σας ορκίζομαι ότι θα έφευγα μόνος μου. Αλήθεια λέω. Αλλά μόνο αν είμαστε όλοι μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε. Ο Γιώργος. Τίποτα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν έχει έρθει ακόμα ο Άλκης. Μήπως κόλλησε στην κίνηση. Και γιατί δεν σηκώνει το τηλέφωνο. Μπορεί να έχει βάλει δυνατά τη μουσική και να μην το ακούει. Είναι και λίγο party animal ο ξάδερφός σας. Κάτι άλλο σημαίνει, κάτι άλλο, αλλά τι. Μήπως κατάλαβε ότι του την έχετε στημένη και αποφάσισε να μην έρθει. Έλα τούλα τώρα, το σχέδιό μου είναι αλάνθαστο. Δεν πας νερά από πουθενά. Εκτός. Εκτός. Εκτός αν κάποιος τον ειδοποίησε. Σας παρακαλώ πολύ εμένα να μην με κοιτάτε. Εγώ δεν έχω πει τίποτα. Δεν κοιτάζω εσένα. Καλή αλήθωρος είστε. Αφού σας βλέπω ότι με κοιτάτε. Ναι, κοιτάζω εσένα, αλλά σκέφτομαι άλλον, τούλα. Άλλον. Τι θέλεις να πεις ότι... Ότι δεν ξέρεις που βρίσκεται ο Άλκης αυτή τη στιγμή. Δεν σε πληρώνω για να μην ξέρεις. Σε πληρώνω για να μου λες πού βρίσκεται ανά πάσα στιγμή και τι κάνει. Τι κάνει το ξέρω. Με ποιον είναι το ξέρω. Σε ποιο ακριβώς μαγαζί είναι δεν ξέρω, αλλά δεν έχει και καμία σημασία. Μαγαζί. Τι είναι μαγαζί. Έχει φύγει με την τρελή τη μάνα του. Οπότε τι να τον παρακολουθήσω. Τώρα θα τον τρέχει κάπου στη Βουκουρεστίου για ψώνια. Είσαι τελείως άχρηστος, παιδάκι μου. Δημήτρης Χαριτάτος, detective έλεγε η κάρτα σου. Όχι επιθεωρητής Κλουζό, ηλίθιος. Σιγά τώρα, κυρία Κλειό, τι βρίζεις. Κεριά και λιβάνια. Βρε ηλίθιε, η μάνα του είναι πιο επικίνδυνη. Αυτή είναι που του κάνει τα προξενιά. Και εγώ τι να κάνω. Να σηκωθείς και να πας να βρεις τον Άλκη τώρα. Θέλω σε μία ώρα να μου πεις πού βρίσκεται ο Άλκης και τι κάνει. Βλάκα, ηλίθιε. Όλα εγώ πρέπει να τα κάνω. Τι ακριβώς πρέπει να κάνεις, Κλειό μου. Όλα, τα πάντα. Και τα σκόνη. Αυτό εγώ πρέπει να το φροντίσω. Και τον Άλκη. Και αυτόν εσύ πρέπει να το φροντίσεις. Τον Άλκη. Τι σχέση έχει ο Άλκης. Δεν ξέρω, εσύ θα μου πεις. Έχει σχέση άραγε ο Άλκης αυτόν τον καιρό ή είναι single. Και πού θες να ξέρω εγώ. Πώς δεν ξέρεις. Έβαλες ολόκληρο detective να το παρακολουθεί και μάλιστα είναι και άχρηστος. Δεν κάνει καλά τη δουλειά του. Ο βλάκας, ο ηλίθιος. Ξέρεις. Όχι, δεν ξέρω. Γι' αυτό θα ήθελα πάρα πολύ να μάθω. Για λέγε μου λοιπόν, τι είναι τόσο σοβαρό που έχεις βάλει detective να παρακολουθεί τον Άλκη. Η αλήθεια είναι, ναι, ότι δεν τον έβαλα εγώ. Α, όχι, όχι, δεν ενδιαφέρομαι εγώ, αλλά ο Γιώργος. Ναι,
Ο Γιώργιος. Ο Γιώργιος. Ο Γιώργιος. Ναι. Θέλει να ξέρει τα πάντα για τον ξαδερφό του. Ο Γιώργιος. Ναι, ο Γιώργιος που βγαίνει, ποιον συναντάει, τα πάντα όλα. Έχει πάθει αιμονή, σου λέω. Και να σου πω την αλήθεια, δεν καταλαβαίνω γιατί. Κοίτα εδώ, σκόνη. Κοίτα. Ωραία, εγώ βλέπω. Αλλά πρόσεχε, γιατί μαζί με τη σκόνη θα έχουμε και θρύψαλα. Άσε με. Άσε με. Είστε πολύ σπαστικοί. Πάνω που θα βγάζαμε τον κοινόδοντα. Στον οδοντογιατρό σου, αγάπη μου. Γιατί δεν πήγες στο δικό μου. Άστο, Άντζελα, έχεις χάσει επεισόδια. Αυτό είναι που θα αναλάμβανες. Θα παλεύαμε όλοι μαζί. Δεν είπα ποτέ ότι θα εγκαταλείψω τον κοινόδοντα. Ήμασταν έτοιμοι. Θα παίζαμε μουσική στο πολυκατάστημα και θα μαζεύαμε λεφτά. Μουσική. Αχ, καλλιτέχνης κι εσύ. Το περίμενα αργά ή γρήγορα. Καλλιτέχνης, Άντζελα. Τι άλλο παίζει νεφέλη εκτός από τα νεύρα μας. Θα χτυπούσα το σύστρο. Εντάξει. Και τώρα κανείς δεν θα το κάνει. Πλήγμα στον πολιτισμό. Τι είναι το σύστρο. Αλλού παρούν τα όργανα. Και αλλού χορεύει νύφη. Ο παππούς σου το έλεγε αυτό συνέχεια. Γιατί άραγε. Λοιπόν, ακούστε μόλις σας καλά. Πρέπει να φύγουμε, να εξαφανιστούμε από προσώπου γης, να χάσουν τα ίχνη μας. Το καταλαβαίνετε. Πολλά ρούπα, επαναστατικός αγώνας. Γουστάρω. Ήσαν το Χάρισον Φόρτ, Σοφιά. Σιλόνς. Το λόγο έχει ο αρχηγός. Σόπα, το καταλάβατε επιτέλους. Με τον τρόπο σας πάντα βέβαια. Δεν ξέρω αν πρέπει να χαρώ ή να κλάψω. Θα μπει στο αυτοκίνητο. Έλα, έλα, μπες, μπες. Τζάμπα φυσάς και ξεφυσάς. Αφού είναι στημένο, είπαμε, στον πρώτο γύρο πέφτεις κάτω. Θα πέσω ρε Μάκη, αλλά να πέσω με στυλ. Στη θέση εγώ θα ψάχνω εξόδους κινδύνου για να δω που θα την κοπανίσουμε. Όλα καλά θα πάνε. Να σου πω. Έλα. Η Μελίνα θα έρθει. Όχι, θα κάτσει στο μανάβικο, μην χάσουμε και το μεροκάματο. Και θα χάσει εμένα να τη τρώω. Και θα με παρηγορήσει μετά. Θα σε παρηγορήσω εγώ όταν θα πάρει τον πουναμά σου. Δεν το κάνω για τα λεφτά. Για τη Μελίνα το κάνω. Λοιπόν, όπως είπαμε, στον πρώτο γύρο χάνει, στο δεύτερο θριαβεύει. Μην τα κάνει ανάποδα, βλάκα. Όλα θα πάνε καλά. Να σου πω. Κόσμο έχουμε. Κοιτάξτε μου. Βρήκες ένα καλό λόγο να αυτοκτονήσεις. Πάνε αυτά. Η ζωή είναι ωραία. Δεν μου λες, πιάσε κι εσύ ένα καφάς να με βοηθήσεις να κλείσω πιο γρήγορα. Εκτός κι αν δεν στο επιτρέπει η ευτυχία σου. Βρήκα δουλειά. Δύο φορές την εβδομάδα σε κομμωτήριο, μανικιούρ, πεντικιούρ, αποτρίχωση. Κατάλαβα. Δύο φορές την εβδομάδα θα έχουμε την ησυχία μας μόνο. Άρα τι μου λείπει τώρα. Ο ξάδερφος του ακατανόμαστου για να ολοκληρωθεί η ευτυχία μου. Α, όχι, Νάνση μου, όχι. Να χαρείς τις λίμες σου. Μη μου τους μελετάς τώρα. Ώρες είναι να εμφανιστούν και να πρέπει να δέρνω πάλι. Έχω και το παιδί στο σπίτι μόνο. Δεν λέει η μάνα να τρέχει ταυτόφορα. Με τους άλλους κάνω τι θες. Το γκούκλο μόνο μην τζελακώσεις. Άσε. Τον τζελακώνω και μόνη μου. Στο σπίτι μου. Με το δικό μου τρόπο. Πάμε. Τώρα τι κάνουμε. Μπορούμε να πάμε. Δεν υπάρχει σάλιο. Ας διατηρήσουμε μια στοιχειώδη αξιοπρέπεια. Στη φρασιολογία μας τουλάχιστον. Συγγνώμη. Σε ευχαριστώ. Χρειαζόμαστε μια γιάφκα. Ένα ερημικό ατελιέ. Ένα διαλογιστήριο. Χρειαζόμαστε να βρούμε ένα μέρος να κρυφτούμε. Κάπου να μην μας βρουν. Και εσείς μετά βαφτίσεστε όπως θέλετε. Μισό λεπτάκι. Υπάρχει και ένα σπίτι. Μα από εκεί φύγαμε. Όχι, το άλλο σπίτι. Ωχ, η βιβλιοθήκη μου. Πώς δεν το σκέφτηκα. Και δεν το γνωρίζουνε. Δεν το αγγίζει το ΣΔΟΕ και δεν ανοίξει εμένα. Και είναι στην περιοχή χωρίς πολιτισμό, χωρίς αστυνόμευση και επικίνδυνη. Ναι, όταν πήγαμε με τον Άλ και ο Προμηθέας τους πήγαινε τη φωτιά. Καλά, εσείς δεν λέγατε ότι μένουν κάποιοι εκεί μέσα. Ένας μεσήλικας με την κόρη του. Γιατί δεν λες την τρελή. Αυτή η τρελή, αν θες να ξέρεις, είναι ανυπάντρη μητέρα. Α, ανυπάντρη μητέρα, μάθαμε και λεπτομέρειες. Ποιος είναι στην κοσμάρα του τώρα. Ρε βλάκα, εκεί δεν ήσουν που μας συστήθηκε ο άλλος σαν αραβωνιαστικός. Αχ, κάτι πρέπει να κάνουμε για αυτούς τους άμυρους. Άντζελα, δεν θέλω να σε πληγώσω, αλλά οι άμυροι είμαστε εμείς, όχι αυτοί. Ήρθες. Ωραία, φεύγω, δεν θα αργήσω. Για που το έβαλες, κυρίως. Πάω να δω αγώνα. Θα γυρίσω με τον παππού. Εκτός κι αν ξέρεις, βγούμε σαν άντρες. Α, μάλιστα. Δεν μου λες, μήπως μπορείς να μου δείξεις λίγο την ταυτότητά σου. Δεν έχω ταυτότητα. Ακριβώς. Γι' αυτό βγάλε τα παπουτσάκια σου και κάτσε στα αυγουλάκια σου. Όταν η αστυνομία ξέρει ποιος είσαι, τότε μπορείς να πας όπου θες. Έλα, μαμά, θα είμαι με τον παππού. Αυτό τώρα τι μου το λες, για καλό. Έλα, Νικόλα, δεν θα το ξαναπώ. Βγάλε τα παπούτσια σου, άνοιξε το λάπτοπ και δες κινούμενα σχέδια. Θέλω να πάω στους αγώνες. Κι εγώ θέλω να δεις κινούμενα σχέδια. Τουλάχιστον αυτά δεν είναι στημένα. Άντε, πήγαινε, θα σου φτιάξω κρέπες που σ' αρέσουν.
Κάποιος τον ειδοποίησε. Αλλά ποιος? Η Τούλα. Η Τούλα αποκλείεται. Ο Πέτρος. Ο Πέτρος, αλλά και αυτός πώς το έμαθε. Εγώ δεν είπα τίποτα μπροστά του. Είναι, τι γίνεται? Κι εγώ αυτό αναρωτιέμαι, Πετράκη. Τι γίνεται στην εταιρεία μου? Δεν καταλαβαίνω. Τι εννοείται? Θα καταλάβεις. Έλα λίγο από το γραφείο μου. Τώρα. Τόσο γρήγορα. Έλα, 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 πέρασε, πέρασε. Μη στέκεσαι, κάθισε. Τι εννοούσατε στο τηλεφώνημα πριν? Αναρωτιέμαι, γιατί δεν ήρθε ο Άλκης στο διοικητικό συμβούλιο? Είχατε διοικητικό συμβούλιο? Δεν το ξέρες? Όχι, πού να το ξέρω. Βέβαια, πού να το ξέρεις εσύ. Φαντάζομαι ούτε για ποιο λόγο δεν ήρθε ο Άλκης, ξέρεις. Όχι, βέβαια. Όχι, βέβαια. Να σου πω, Πέτρο. Θέλεις να του κάνεις ένα τηλέφωνο? Του Άλκη, εγώ. Γιατί δεν έχεις μονάδες? Όχι, έβαλα χθες. Α, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Να τον πάρω? Ναι, ναι, κάνω το ένα τηλέφωνο. Σε σένα θα απαντήσει. Τι φίλοι είστε? Τι συνεταιράκια? Δεν είμαστε συνεταιράκια. Α, δεν είστε. Δεν απαντάει. Πού είναι? Πού μπορεί να κρύβεται? Ανοιξηγεί και τον κατάπιε. Πέτρο, θα σε ρωτήσω μία φορά. Πού είναι ο Άλκης? Δεν ξέρω, κύριε Λομασίνη. Αν ήξερα, δεν θα σας το έλεγα. Αυτό αναρωτιέμαι κι εγώ. Δεν θα μου το έλεγες? Γιατί να μην μου το έλεγες? Θα μου το έλεγες. Σε μένα δεν θα το έλεγες? Σε ποιον θα το έλεγες? Σε ποιον θα πήγες να το πεις? Σε κανέναν. Σε μένα μόνο. Δεν βγαίνει τίποτα. Φύγε. Πήγαινε στο γραφείο σου. Πάντως, κύριε Λομασίνη, ό,τι μάθω, θα σας εντοπίσω. Ναι, είμαι σίγουρος, Πέτρο. Κοιμάμαι ήσυχος. Αφού το ξέρω. Εσύ είσαι τον γκανιάν μου. Μπορεί να μην είναι αυτός. Αλλά αν δεν είναι αυτός, ποιος είναι? Και πού κρύβεται ο Άλκης? Θα το ξετρυπώσω το παλιό κούναβο. Ναι, έλα μαμά. Να σου πω, ήθελα να σε ρωτήσω. Ναι, μαμά, έφαγα. Όχι, μαμά, δεν είμαι κουρασμένος, δεν θέλω να κοιμηθώ. Έκανα ντους το πρωί πριν φύγω από το σπίτι. Σταμάτα λίγο, άκουμε. Αναρωτιόμουνα, ξέρεις που βρίσκεται η Άντζελα? Να, μωρέ, εδώ που καθόμουν, τη θυμήθηκα και την πεθύμισα. Δεν την παίρνεις ένα τηλεφωνάκι να δεις που βρίσκεται? Έλα, ρε, μαμά, στο κάτω-κάτω. Μία οικογένεια είμαστε. Ποιος να είναι. Γιατί? Και δεν σου έχω καμία εμπιστοσύνη. Μπορεί να με ψάχνει ο εκδότης μου. Ο εκδότης σου, έτσι και μάθει πως χρεοκόπησες, θα σου κόψει και την καλημέρα. Φτωχά μου, παιδιά. Αν νομίζετε ότι μου μιλάνε επειδή έχω χρήματα, πλανάστε. Αυτό θα το μάθουμε σύντομα. Πλάνι νικτράν. Άντε, βρωμόπαιδα, με συγχύσατε. Έπιασε και ψύχρα και δεν έχω φέρει τη γούνα μου. Έτσι, διακριτικές παρουσίες, μη δίνουμε και στόχο. Έχουμε και ένα πρεστίζ. Είχαμε. Κι αν έπεσαν τα δαχτυλίδια, τα δάχτυλα μένουν. Ούτε κι αυτό είναι δικό μου, αλλά δεν θυμάμαι. Ποιος το είπε? Ξενόπουλος, το μυστικό της κοντέσας Βαλέρενας. Αχ, ναι. Μπράβο, Χρυσό μου, σε ευχαριστώ. Μόνο μια κοντέσα θα μπορούσε να το έχει πει. Α, καλά. Καμία ελπίδα. Μπρος, μπείτε στα μάξι. Πάμε κι αυτός βοηθός. Νικολάκη μου, κρατάς ακόμα μούτρα στη μαμά? Έλα, βρε, αγάπη μου. Κατέβα να φας και εγώ σου υπόσχομαι ότι θα σε πάω σε αληθινούς αγώνες πυγμαχίας. Με τον Αρναούτη ή τον Μπερδέση. Κανονικούς πυγμάχους, έτσι.
Και θα έχουμε και εισιτήρια στην πρώτη σειρά. Ε? Νομίζω αγωνίζονται ακόμη. Καλά, και να μην αγωνίζονται, να ξέρεις ότι είναι σε καλύτερη φόρμα από αυτούς που κουβάλεις ο παππού σου. Έλα, βρε αγάπη μου, σε παρακαλώ, σήκω. Νικόλα! Τι εννοείτε δεν τους έχετε βρει ακόμα, κύριε Παστινόμε? Δεν είστε Παστινόμος, τι είστε, τροχονόμος? Α, αστυνόμωσα. Αυτό δεν αλλάζει τίποτα στην ερώτηση που σας έκανα. Τι εννοείτε δεν τους έχετε βρει ακόμα? Και μήπως, ας πούμε, λέω, μήπως θα θέλατε λίγη βοήθεια? Ξέρω εγώ, την πινακίδα του αυτοκινήτου τους, τον αριθμό των κινητών των τηλεφώνων. Να εντοπίσετε το στίγμα τους μέσω GPS. Τι σόι αστυνόμωσα είστε, δεν βλέπετε CSI? Τι εννοείται δεν είναι καλή μέρα σήμερα? Τι έχει μέρα σήμερα, είναι γρουσούζικη? Δεν το πιστεύω. Δεν έχω πάρει στην αστυνομία. Έχω πάρει σε παιδική χαρά. Όχι, 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 κύριε διοικητά. Λέω ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ναι, ναι, με υποχρεώσατε. Γεια σας. Γεια σας. Δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Δεν το πιστεύω. Κανονικά τώρα θα έπρεπε να είναι όλη η οικογένεια με τα βραχιολάκια. Αλλά τι περιμένεις. Κοντζάμ διοικητής και δεν έχει δει ποτέ CSI. Μπορούμε να μείνουμε εδώ, αφού μένουν άλλοι. Ναι, αλλά δεν έχουμε μισθωτήριο, πρέπει να φύγουν. Πώς θα γίνει αυτό? Θα περιμένουμε. Αυτά που ήξερες να τα ξεχάσεις. Ούτε τηλεόραση, ούτε κονσόλα, ούτε τίποτα. Μέσα στο σπίτι θα σε κλείσω, μέσα! Μου απαγορεύεις να δω την παππού μου. Μου ασκείς bullying. Να με καταγγείλεις. Αυτό θα κάνω. Μέσα στο σπίτι θα σε κλείσω για μία εβδομάδα, το καταλαβες? Και πώς δεν περιμένεις σχολείο? Νικόλα, ας τις εξυπνάτε σε μένα, μην επιβαρύνεις τη θέση σου. Καλώς τον. Έλα, έλα τώρα που χαρπάξεις και στις άκρες. Κάτσε εκεί, μην με πλησιάζεις. Μελίνα, σε παρακαλώ. Εξαφανίσου, είπα. Γεια σου. Σκασμός εσύ. Γεια σου, μικρέ. Άλκης. Και εσύ σκασμός. Μου έχεις πει να είμαι ευγενικός. Νικόλα. Χαίρομαι πολύ. Εδώ πέρα κάνω κουμάντο εγώ, το καταλαβες? Θα το πνίξεις το παιδί. Δικό μου είναι, ότι θέλω το κάνω. Με κακοποιεί, να με πάτε στο χαμόγελο του παιδιού. Μη με προκαλείς. Μελίνα, σε παρακαλώ, άκουσε με, είναι πολύ σοβαρό. Δώσε μου 2 λεπτά. Ζητώ πολλά. Νικόλα, πάρε το κλειδί και πήγαινε μέσα. Θα έρθω κι εγώ σε λίγο. Ακούω, 2 λεπτά. Κανείς. Ούτε η Άτζελα, ούτε εκείνο το βλαμμένο εξαδέρφη σου είναι φέλη, που τις πλήρωσα για την εγγύηση. Θα κρύβονται μάλλον. Αχ, ωραία. Να κρυφτούν και να μην τους ξαναδούν τα μάτια μου. Εσύ ήθελα να ξέρα γιατί είσαι πυροπόνος. Έχω τους λόγους μου, μαμά. Ω, τους λόγους. Ακούτε, πεθύμησε την Άτζελα. Αντί να κάθεσαι να ασχολείσαι με την τρελή και την οικογένειά της, καλύτερα να κοιτάξεις το σπίτι σου. Τι εννοείς? Εννοώ ότι η Κλειό έβαλε detective και παρακολουθεί τον Άλκη. Τι? Αυτό που άκουσες, και μάλιστα ήταν έξαλλη. Γιατί ο πανέξυπνος detective τον έχασε. Και... εσύ πώς το μάθες? Τυχαία. Βέβαια η Κλειό μου είπε ότι εσύ ήθελες να συμβεί όλο αυτό, αλλά εγώ σιγά που την πίστεψα. Ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Εγώ θέλω να ξέρω τις κινήσεις του. Ποιες κινήσεις του, τις χορευτικές? Έλα μωρέ μαμά. Γιατί οι μόνες κινήσεις που κάνει ο Άλκης είναι σε κάνα κλαμπ της παραλιακής. Μα να σου πω, μπορείς να με αφήσεις λίγο ήσυχο, γιατί έχω πολλή δουλειά εδώ να κάνω. Ωραία, το ξέρω ότι έχεις δουλειά, αγόρι μου, αλλά όχι εδώ.
στο σπίτι σου. Πρέπει να ετοιμάσεις απόγονο. Εντάξει, μπορείς να μ' αφήσεις ήσυχο. Μην το ξεχάσεις. Πρέπει να ετοιμάσεις απόγονο. Μα φύγε με τον απόγονο, φύγε. Τον απόγονο μην ξεχάσεις. Πώς έτσι, κυρία Κλείο, ε. Θέλουμε να μάθουμε πού βρίσκεται ο Άλκης. Έλα όμως που κι εγώ θέλω ακριβώς το ίδιο πράγμα, αγάπη μου. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ο εχθρός είναι κοινός. Τι εννοείς? Ο Γεώργιος έχει βαλθεί να με καταστρέψει. Μας κυνηγάνε οικογενειακώς. Σε ποιον τα πουλάς αυτά? Ακούσέ με. Ο Γεώργιος πάντα με ζήλευε, αλλά ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα φτάνει σε αυτό το σημείο. Θέλει να με καταστρέψει. Και μαζί με εμένα όλη μου την οικογένεια. Δεν με πιστεύεις? Δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι πως μοιάζει με Γεώργιο όλο αυτό. Μπορώ να σου παρουσιάσω αποδεικτικά αν θες. Ωραία, ακόμη κι αν είναι έτσι, εγώ τι μπορώ να κάνω? Φύγαμε από το σπίτι μας γιατί κινδυνεύουμε. Θέλετε να αφήσετε κάποια πράγματα εδώ? Περίπου. Για να είμαι ειλικρινής, εδώ είναι το μόνο μέρος που δεν θα μας βρουν. Α, όχι. Όχι, 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 όχι. Αυτό το σπίτι να το ξεχάσεις. Πήγα να την πατήσω, πόσο ηλίθεια. Με παραλίγο να την πατήσω. Όλοι το ίδιο είστε. Θες κι εσύ να με πετάξεις έξω από το σπίτι μου. Τι έγινε, Κλειό? Το ρίξαμε στο ποτό? Ναι, ναι. Είπα να πνίξω τον καημό μου τόσες ώρες που έλειπες. Οχουτό. Οχουτογουτογουτογουτογου, μωράκι μου. Τι έπαθες? Σου λείπει ο αντρούλης σου? Πολύ. Νιώθω σαν και φτεδάκι χωρίς δυόσμο. Γι' αυτό είπες να πιεις ένα μοχιτάκι που έχει κάμποσο, ε? Άσε μας, ρε Γιώργη. Απλώς δεν είχα τίποτα να κάνω και είπα να πιω ένα ποτάκι. Τι, τα παιδιά έχω να μεγαλώσω. Την καριέρα να φροντίσω. Τον πρώην να εντοπίσω. Τι? Τι? Τι έγινε, Κλειό μου? Τι έγινε, χάσαμε τον Άλκη? Τι λες, ποιον Άλκη, ποιος νοιάζεται για τον Άλκη? Εσύ. Εγώ? Σκοτίστηκα για τον Άλκη. Α, ναι, και τότε γιατί έβαλες detective να τον παρακολουθεί? Ποιον detective, τι λες? Λέω αυτά που σε άκουσε η μαμά μου να λες στο τηλέφωνο. Αλήθεια τώρα? Κάθεσαι και πιστεύεις αυτά που σου λέει η Didi? Ναι, τα πιστεύω. Και επειδή τον ψάχνω κι εγώ τον Άλκη, ήθελα να σου πω, αν τον βρεις πρώτη, ειδοποίησέ με, θα το εκτιμήσω δεόντως. Έτσι, αγάπη μου. Μπράβο μας. Όχι, μπράβο μας. Ωραίο γάμο έχουμε. Και φταίω εγώ γι' αυτό? Ναι, εσύ φταίς. Φυσικά και φταίς εσύ. Γιατί με παντρεύτηκες, ενώ ήξερες ότι είμαι ερωτευμένη με τον Άλκη. Για να του πάρεις το μπισκοτάκι του! Ενώ εσύ γιατί με παντρεύτηκες? Για να μην χάσεις την οικογένεια. Και όταν λέμε την οικογένεια, δεν εννοούμε μόνο τα πρόσωπα, εννοούμε και τους τραπεζικούς λογαριασμούς της οικογένειας. Έτσι δεν είναι, Κλειό? Είσαι. Είμαι. Είσαι. Τι? Ε, ναι, λοιπόν είμαι. Είμαι. Είμαι και το γουστάρω αυτό που είμαι. Είμαι αυτός που φτιάξε αυτό το σπίτι. Το οποίο είναι υπέροχο και είναι δικό μου και το χτίσα εγώ, γιατί είμαι. Θα σου πω εγώ τι είμαι. Είμαι... μόνος μου. Όχι, όχι, δεν είμαι μόνος μου. Έχω το ποτό μου. Και την πισίνα μου έχω. Και το τζάκι μου έχω. Και τη μαμά μου έχω. Και ένα παιδί που δεν το γνωρίζω. Όμως θα το μάθω. Ό,τι και αν χρειαστεί να κάνω, όλα θα τα μάθω. Ένα κοριτσάκι μου. Πώς πάμε, μάγκα? Όλα καλά? Τι έγινε, ρε? Για δεν μιλάς. Έμεινες από μπαταρία. Έλα, μπαμπά μου, πήγαινε μέσα. Θα έρθω κι εγώ σε λίγο. Είναι οικογενειακό σας ο Τσαμπουκάς, ε? Και εσάς είναι οικογενειακό σας να καταστρέφετε κόσμο, ε? Όταν δεν μου αφήνεις άλλα περιθώρια, δείχνω ένα πρόσωπο που κατά βάθος δεν θέλω. Στο πολύ πολύ βάθος όμως.
Κοίταξε να δεις, ακόμη και να φύγω, χρειάζομαι χρόνο. Δεν πακετάρεις έτσι ένα παιδί από τη μια μέρα στην άλλη. Θέλω προθεσμία. Καταλαβαίνω, αλλά δεν γίνεται. Είναι ζήτημα ζωής αυτό το σπίτι. Και η δική μου η ζωή τι θα γίνει. Θα μου την καταστρέψει πάλι αυτό το σόι. Είπα, θέλω χρόνο. Και εγώ απάντησα ότι δεν γίνεται και λυπάμαι πολύ γι' αυτό. Άσε μας να μπούμε μέσα. Μην μπλέκουμε την αστυνομία. Δικό μας είναι το σπίτι, κοπέλα μου. Τι δεν καταλαβαίνεις. Πά και τελείωσε. Τι ήθελε ο Φλώρος? Δεν είναι Φλώρος, ρε μπαμπά. Απελπισμένος είναι όπως κι εγώ. Έπρεπε να με αφήσει να τον κανονίσει όπως ξέρω εγώ. Πώς δηλαδή, θα τους έδερνες? Πάλι δια της νόμιμης όσο θα το πήγαινες? Γιατί αυτοί πάνε με την νόμιμη οδό. Αυτοί έχουν χαρτιά. Χαρτιά και χρήματα. Χρήματα θα έχουμε. Θα έχουμε. Δεν έχουμε τώρα, θα έχουμε αύριο. Στα χαρτιά υστερούμε. Ωραία, κράτα τα αυριανά σου χρήματα, γιατί θα τα χρειαστούμε για τη μετακόμιση. Αυτά σου λέγε. Τι θέλουνε, μωρέ, να μας διώξουν από το σπίτι μας? Θέλουν να μας καταστρέψουν τις ζωές μας. Δεν θα τα αφήσω αυτό, να το ξέρεις. Παπά μου, πήγαινε μέσα. Έχω κρέπες στο φουρνό, αλλά πήγαινε να φας. Τι θα πει όπου θέλεις? Πότε θα γυρίσεις? Γεώργια. Γεώργια. Μάλιστα, κύριε Λομασίνη. Έλα, Τουλά. Πάρε τηλέφωνο το εργαστήριο να κλείσει ραντεβού για το DNA test. Γιατί, έχουμε τρίχα? Ναι, Τουλά. Ναι, έχουμε τρίχα. Έχουμε τρίχα! Μα πώς? Να μην σε νοιάζει εσένα, πώς να κάνεις αυτό που σου λέω. Άκου εκεί. Μάλιστα, κύριε Λομασίνη. Δεν είπαμε και τίποτα. Εντάξει, θα πάρω να κλείσω αμέσως το ραντεβού. Τον άκουσες? Όχι. Με χρειάζεται, παιδάκι μου. Δεν κάνει τίποτα χωρίς εμένα. Του είμαι εντελώς απαραίτητη. Όχι, αγάπη μου. Η δουλειά του είναι απαραίτητη. Η γυναίκα του είναι απαραίτητη. Εσύ κομπάρσος κάνεις. Πα. Η ζήλια θα σε φάει. Εντάξει, δεν λέω. Μπορεί να έχει στο μυαλό του πολλά και να μην με έχει προσέξει ακόμα σαν γυναίκα, αλλά στα δύσκολα εμένα παίρνει. Για να του κάνεις τη δουλειά. Βρε αγάπη μου, εγώ για το καλό σου το λέω. Ο Λομασίνη εκτός από αφεντικό σου είναι και παντρεμένος. Ασήμαντη λεπτομέρεια. Ο γάμος του είναι άθλιος. Άσε με να ξέρω εγώ καλύτερα από σένα. Ο Γεώργιος με χρειάζεται. Για να του κάνεις τα θελήματα. Έστω και γι' αυτό. Λίγο το έχεις. Άμα του φύγω εγώ, τι θα κάνει? Θα βρει άλλο κορόιδο, αγάπη μου. Από κορόιδα 1, 2, 3, 5, 10, χαμός. Δεν πειράζει. Εγώ προτιμώ να είμαι το κορόιδο που γεμίζει τη ζωή του Λομασίνη. Αν δεν σε πειράζει, άσε μας τώρα να κλείσω το ραντεβού που μου ζήτησε. Δεν το περίμενα! Δεν πας καλά. Α, με βλέπω να παίρνω το λάστιχο και να τους ποτίζω βραδιάτικα. Ωχ, και έλεγα, τι μου λείπει. Καλώς το Μοχάμεντ Άλι. Με τέτοια κέφια από εδώ σήμερα, ακόμα και αυτόν τον ξαπλώνω κάτω. Βέβαια, αυτός πέθανε το 2016. Σε πρόλαβε άλλος και τον ξάπλωσε. Έλα ρε, πέθανε ο Μοχάμεντ Άλι. Γιατί ήθελες να στείλει Στεφάνη? Ανάβε ένα κεράκι στο συνάδελφο. Δεν τον λες και συνάδελφο, Θανάση. Όμως αυτός είναι πυγμάχος, εσύ είσαι μανάβης. Ναι, αλλά απόψε αναγεννήθηκε ο πυγμάχος μέσα μου. Ανεβαίνω στα ρινγκ. Δεν θέλω να σε προσγειώσω απότομα, αλλά αύριο επιστρέφεις στον πάγκο. Και μάλιστα στον πάγκο του Μανάβη. Έχασες που δεν ήρθες σήμερα. Έπρεπε να δεις. Θα βλέπεις έναν άλλο Θανάση. Λοιπόν, εγώ λέω να βγούμε να γιορτάσουμε την νίκη μου. Τι λες, μωρέ Θανάση, θα βγούμε να γιορτάσουμε τη στημένη νίκη σου? Ότι ξαναφόρησα τα γάτια. Σου λέω, έχω φοβερή ρέντα. Λοιπόν, θα βγούμε? Δεν θα βγούμε. Εσύ θα βγεις. Στο καλό.
Άκου, Άλκη, νομίζω ότι είμαι ο καταλληλότερος να της το πω. Ως δικηγόρος έχω τη σοβαρότητα που απαιτείται. Άκου, Αχιλλέα. Δεν είσαι δικηγόρος. Όχι ακόμα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ξέρω. Χρωστάς αρχαία ελληνικά δίκαια και ιστορία εξωτερικής πολιτικής. Αχ, και τα δύο ωραία μαθήματα. Και τα δύο δύσκολα. Και τα δύο επιλογές. Εσύ δεν μιλάς. Ναι, αγόρι μου, Άλκη, τόσα λεφτά δίνουμε. Δηλαδή, τόσο κόπο κάνει το παιδί κάθε μέρα. Έχει δικηγόρο, Άμλε. Οι δικηγόροι, αν θες να ξέρεις, πολλές φορές χρειάζεται να προσποιηθούν στα δικαστήρια. Η μία ιδιότητα δεν αναιρεί την άλλη. Ορίστε, ξέρει τι κάνει το παιδί. Αυτό είναι να ακούσουμε ακόμα. Ότι παίζει θέατρο για να γίνει καλός δικηγόρος. Κύριοι δικαστές, να βγει κανείς ή να μην βγει. Ακούω τη θερμίδα μου, δεν ξέρω πώς είναι αυτή τη στιγμή να είμαστε αδέρφια. Είμαστε αδέρφια. Έχεις ένα μυαλό αμοιβάδας. Και εσύ έχεις ένα μυαλό αμοιβάδας. Μη μου χαμηλήσεις. Τι νομίζεις ότι κάνεις εδώ μέχρι τέτοια ώρα? Προσπαθούμε να αποφασίσουμε πού θα πάμε. Έξω από το σπίτι μου βρήκατε να το κάνετε αυτό. Δεν έχει αλλού να πάτε να κάνετε οικογενειακό συμβούλιο. Δημόσιο είναι ο δρόμος, δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το πρόβλημά σου. Το πρόβλημά μου είναι ότι προσπαθείς να μου σπάσεις τα νεύρα. Δεν έχουμε πού να πάμε. Δεν έχει να κάνει με σένα, με το σπίτι σου. Ψάχνω να βρω μια λύση με τους δικούς μου. Εγώ ειλικρινά όλο αυτό παιχνιδάκι δεν το καταλαβαίνω. Δεν είναι παιχνιδάκι. Άννα, ο ξάδερφός σου. Τώρα θα τη βρεις τη λύση σου. Πού τον είδες? Λογικά ψάχνει να παρκάρει. Επιτέλους να ξεκαθαρίσουν και όλα. Ελίνα, ο Γιώργος δεν ξέρει ότι είμαστε εδώ. Πες μου ότι δεν τον ειδοποίησες εσύ. Εγώ δεν καταπίνω καλύτερα να μαγκάλει κάρβουνα. Μην του πεις ότι μας είδες. Σε παρακαλώ, δεν θα σε ξανενοχλήσω. Μη μας κάψεις. Θα μας κλείσουν όλους μέσα. Τρελάθηκες. Πώς τρέχεις έτσι? Άλκη μου, νομίζω θα πρέπει να παραδώσεις το δίπλωμά σου. Οδηγείς επικίνδυνα. Έννοια σου. Και έτσι όπως πάει, δεν θα χρειάζεται να οδηγήσω για πολύ καιρό ακόμη. Σοβαρά σου μιλάω. Μετά από αυτό θα ανησυχώ κάθε φορά που θα είσαι έξω με τα μάξι. Μια φορά το χρόνο δεν δίνουν άδεια στο κορυδαλό. Ποιος μας κυνηγούσε? Μα μας κυνηγούσαν, ναι. Ήτανε μπάτσι. Αχ, ναι, γουστάρω. Ο Γιώργος. Ευτυχώς τον είδε με Ελίνα. Τον είδε ή τον κάλεσε? Τι ήθελε τέτοια ώρα στο σπίτι της? Δεν το έκανε αυτή. Αποκλείται να είναι σύμμαχος του Γιώργιου. Η Μελίνα είναι αυτή που μένει στο σπίτι μου? Ναι, μαμά, αυτή είναι. Και έχει κάθε λόγο να μας στείλει πίσω από τα σίδερα για να κρατήσει το σπίτι. Την έχω δει δύο φορές να τον πλακώνει στο ξύλο, Αχιλλέα. Αποκλείεται να τον φώναξει στο σπίτι της. Δεν ξέρω γιατί, αλλά σίγουρα τον μισεί. Μισό, τον πλακώνει στο ξύλο όταν λες? Αυτό που κατάλαβες. Μπράβο, δύναμη, κυρία. Κυρία, δεν θα την έλεγα, αλλά τέλος πάντων. Μπείτε μέσα να πάμε κάπου από μέρα να ράξουμε. Απόψε θα κοιμηθούμε στο αυτοκίνητο. Αύριο βλέπουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εγώ δεν μένω όλη νύχτα στο αυτοκίνητο. Σε παρακαλώ, μαμά. Το ξέρω ότι είναι δύσκολο, αλλά δεν έχουμε άλλη επιλογή αυτή τη στιγμή. Έχουμε. Να πάμε να παραδοθούμε. Καλύτερα κατάδικοι παρά να αξιοπαθούντες. Πάλι χάσαμε το παθμό. Τόσοι και τόσοι πλούσιοι και διάσημοι πήγαν στον κορυδαλό. Θα έχει σουίτες, δεν μπορεί. Αλίμονο και δεν έχει σουίτες στον κορυδαλό. Πάντως, μήπως πρέπει να παραδοθούμε για να μπορούμε να αποδείξουμε την αθότητά μας. Ναι, και αυτό. Ο Γιώργιος μας τύλιξε σε μια κολλά χαρτί. Σε τύλιξε και μαζί με σένα και εμάς. Υπάρχουν και νόμοι του κράτους, αν δεν κάνω λάθος. Οι νόμοι του κράτους είναι για την πλουτοκρατία. Εμείς θα αγωνιστούμε για την ελευθερία μας μέχρι το τέλος. Λοιπόν, μπαίνουμε μέσα, σύντροφε Άλκη. Δεν υπάρχει περίπτωση να μπούμε μέσα. Αυτός δεν έχει παραπονιά. Έλα! Σταμάτα, παιδάκι. Δεν θα φτάσει. Τι θες πάλι, ρε Θανάση? Το παιδί κοιμάται ή μπορώ να το δω? Μπαμπά, κλείσε τον Νικολάκη στο δωμάτιό του. Νικολάκη, ωραίο όνομα. Νικόλας, Νικολός, Νίκος. Νομίζω ότι τα ελληνικά μου είναι άπτεστα. Θέλω να δω το παιδί. Ή μάλλον απαιτώ να δω το παιδί. Αχ, συγγνώμη, δεν μπορούμε να σε εξυπηρετήσουμε αυτή τη στιγμή. Ακού να σου πω, εξυπνάκια. Δεν έχεις κανένα δικαίωμα. Δεν σου έχουν πει ότι τα οστά θρέφουν πιο δύσκολο όσο μεγαλώνεις? Γιατί με προκαλείς? Μην τολμήσεις, παίρνει τα μάτια σε αυτό ακριβώς το σημείο. Γιατί αλλιώς θα σου έρθω με εισαγγελέα. Α, τι μοθυρωθώ. Όχι πάλι. Αυτό θα μου το πληρώσεις. Μόνο αυτό θα πληρώσω. Τα υπόλοιπα δάχτυλα που σου σπέσα τι ήταν, δώρο? Θα με ξαναδείς. Αλλά αυτή τη φορά δεν θα έρθω μόνος μου, θα έρθω με εισαγγελέα. Ανυπομονώ. Τούλα! Πού θα σε βρω τώρα, ρε Άλκη? Ελίνα, ο Γιώργος δεν ξέρει ότι είμαστε εδώ. Πες μου ότι δεν τον ειδοποίησες εσύ. Εγώ δεν καταπίνω καλύτερα να μαγκάλει κάρβουνα. Μη του πεις ότι μας είδες. Σε παρακαλώ, δεν θα σε ξανενοχλήσω. Μη μας κάψεις, θα μας κλείσουν όλους μέσα. Αυτός ο Γιώργος είναι πληγή για όλους μας. Ναι, γεια σας. Θα μπορούσατε να μου πείτε το κινητό κάποιου? Ναι, Άλκης Ρήγας. Τίποτα,
Ναι, σας ευχαριστώ πολύ, με υποχρεώσατε. Και τώρα πώς βρίσκεις κάποιον που δεν θέλει να βρεθεί? Βρε Γιώργη, πάλι έβαλες το δαχτυλό σου εκεί που δεν έπρεπε. Ναι, παράταμε. Έλα, έλα να σε φροντίσει η γυναικούλα σου. Μπα, γιατί δεν έχεις να φροντίσει να βρεις τον άλκη σου? Βρε παραπονιάρη, ακόμα αυτά σκέφτεσαι. Αυτά ήταν πριν. Γιατί τώρα τι άλλαξε? Πρώτα απ' όλα, αυτό το δαχτυλάκι. Σε πόνεσα. Τι με έκανες? Συγγνώμη. Να το κάνω μάκια να περάσει. Μάκια. Καλύτερα. Καλύτερα. Σκέφτηκα ότι δεν θέλω να τσακωνόμαστε. Ούτε κι εγώ. Αφού εμείς είμαστε... Τι είμαστε? Πώς να σου το πω τώρα. Είμαστε... Σαν το κεφτεδάκι με το δυοσμό. Άγια σου. Και τώρα που είπες δυοσμό, να φτιάξω ένα μοχιτάκι. Δεν αφήνεις το μοχιτάκι να κάνουμε καναπεδάκι? Σε αυτή την κατάσταση, άστο καλύτερα. Μοχιτάκι. Κλειώ, μου φαίνεις και λίγο πάγο. Ας ελπίσουμε ότι κάτι από όλα αυτά θα το δεις. Ήχος κινητού μου έλειψε. Όπα ρε μεγάλε, και τα δικά μας γιατί τα κλείσες? Αυτός είναι ο αρχηγός, ο εγκέφαλος. Μια ζωή γρανάζι θα με. Θα το κλείσεις επιτέλους? Αχ όχι, σαν το νερό στην έρημο είναι. Δεν είναι που τα λες, είναι που τα γράφεις κιόλας. Απάντησε Άλκη μου, δεν θέλεις να δεις ποιος σε ψάχνει? Εκτός από τον Γεώργιο, την Τίτη, την Κλειό, την αστυνομία, την εφορία, τη δίωξη οικονομικού εγκλήματος, κανείς!